που γίνεται μεγάλη εκδήλωση και γενικά εκδήλωση για αυτούς τους δύο ήρωες. Γι' αυτό οι οποίοι το Νοέμβριο του 1912 συμπληρώνονται 112 χρόνια, οι Κέλτες αγωνιστές εθελοντές στο Μακεδονικό Αγώνα και στον Άλλο Βαλκανικό Πόλεμο εξέχουν πραγματικά. Λόγω ακριβώς αυτής της προσφοράς ανταποκρίθηκαν δηλαδή της μητέρας πατρίδας σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που ήταν υποχρεωμένοι ως Έλληνες πολίτες.
Χρήστου Σιούλα.
Και τώρα η Κρήτη μας, Κρήτη γεννήτρα της αρχοντιάς, της δόξας, της αγρίας, της λευτεριάς, της ευεργιάς και της φιλοξενίας. Χωρί.
Δεν ξεχνάμε
στις ρίζες μας, δεν ξεχνάμε τους αγώνες του ελληνικού έθνους, δεν ξεχνάμε ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι η πατρίδα μας, η Ελλάδα. Και αυτή είναι που μας ενώνει. Ό,τι και να ψηφίζουμε, ό,τι και να πιστεύουμε, η Ελλάδα είναι πάντα. Έχουμε επίσης που εδώ απόψε δεν είναι μόνο κριτική, αλλά είναι και φίλοι μας από την Ήπειρο, φίλοι μας από τις Οβίνες. Και χαίρομαι διπλά, διότι πιθανόν περισσότεροι από εσάς δεν το ξέρετε, εγώ που είμαι κριτικός, διευθυντή του βουλευτικού μου γραφείου, έχω με Τσοβίτη, τον Δημήτρη τον Τούπα. Άρα, εξακολουθούμε και μέσα από το γραφείο να περνάμε κάθε μέρα το μήνυμα που περνάει η εκδήλωση. Όλοι είμαστε Έλληνες, ανεξαρτήτως της καταγωγής μας, ανεξαρτήτως αν είμαστε νησιώτες, υπερπονείς, ηλικιώτες ή μαχαιρώνας, η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Να είστε καλά. Παρακαλώ πολύ την υπομονή σας, μόνο για 2 λεπτά. Ανοίγει δίπλα στο Βυζάντιο ο μπουφές, οπότε μπορούμε να απολαύσουμε τα αγγλικά προϊόντα που μας προσέφεραν τα κουσελενά και τα σελιά και τα μουσελενά.